Και πάμε τώρα λίγο στα ελληνοτουρκικά. Πολύ κουβέντα γίνεται και το τελευταίο διάστημα. Πολύ επικοινωνιακά φτιάχνεται η σούπα, ε. Διότι μέσα σε όλα μην ξεχνάτε ότι στο τέλος, το Δεκέμβριο, έχουμε με τον πιο επίσημο τρόπο την εμπέδωση αυτού του κλίματος πολιτικού διαλόγου που ανοίγει ο Σονούπο την ερχόμενη περίοδο σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών. Στις 16 Οκτωβρίου θα έχουμε τις συζητήσεις για τα στρατιωτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία τα συζητάμε, έχουμε 50 και 60 αποφάσεις και συσκέψεις. Ντανάθεμα, μου λέει κάποιος, συζητάμε τόσο καιρό, αφού στο τέλος ξέρουμε όλοι που καταλήγει η ιστορία και όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Να σας πω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι οι πληροφορίες είναι αντιφατικές. Εδώ πληροφορούμαστε ότι λίγο πριν ξεκινήσουν αυτά, η Αθήνα διαμαρτυρήθηκε απαιτώντας από το ΝΑΤΟ τροποποίηση του σχεδιασμού της άσκησης Ramstein Guard Turkey 2023, άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου που φιλοξενείται διαδοχικά, και επιπλέον το ΝΑΤΟ πάγωσε προληπτικά την προγραμματισμένη παρόμοια άσκηση που θα φιλοξενούσε προσεχώς η Ελλάδα. Η αιτία είναι το δόγμα Λούνς, η αφισβήτηση ελληνικών περιοχών αν μπορούν να συμπεριληφθούν σε νατοϊκές ασκήσεις. Αυτό, κρατήστε το, είναι από τη μία. Από την άλλη, ο καλός φίλος της εκπομπής, υπτάμενος και στο παρελθόν επί 20ετή περίοδο συνεχούς θητείας, υπτάμενος Ίκαρος, επισμηναγός αποστρατεύτηκε της ελληνικής αεροπορίας, ο κ. Στέφανος Καραβίδας, μας εγχείρησε ένα δημοσίευμα στον ελληνικό τύπο, στην ελληνική έκδοση, στην Καθημερινή, όπου εμφανίζονται ελληνικές και τουρκικές τίγρεις έτοιμες για κοινές ασκήσεις σε κοινούς σχηματισμούς, να πετάξουν ελληνικά και τουρκικά μαχητικά στα πλαίσια της νατοϊκής άσκησης Tiger Meet 23. Καλημέρα, κύριε Καραβίδα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να πω ότι είναι και υποψήφιος διδάκτορας γεωπολιτικής, άρα έχει μια γεωπολιτική προσέγγιση. Δεν είναι ο κλασικός πρώην υπτάμενος πολυλεμικής αεροπορίας, ο κ. Καραβίδας, και έχει και το πλεονέκτημα, αυτό το οποίο είναι νέο απόκτημα στην πολεμική αεροπορία, τα Ραφάλ, να τα έχει πετάξει από το 2015. Όμως δεν είναι γι' αυτό εδώ σήμερα. Κύριε Καραβίδα, καταρχάς θέλω να μου πείτε, αυτό το αντιφατικό κλίμα, από τη μία φαίνεται βήματα προσεγγίζων χωρίς υπερπτήσεις, παραβιάσεις κτλ. Της Τουρκίας, από την άλλη ακούμε για κοινές νατοϊκές ασκήσεις, ακούμε για εξαιρέσεις ελληνικού χώρου από νατοϊκές ασκήσεις, και φυσικά δεν ακούμε αν, πού και πώς πετάνε τα ελληνικά μαχητικά στον εθνικό εναέριο χώρο. Γιατί το ένα ζήτημα είναι οι παραβιάσεις και υπερπτήσεις που έχουν ελαττωθεί ως μειωθεί της Τουρκίας. Ωραία. Αλλά αυτά αφορούσαν το δικό μας εθνικό εναέριο χώρο. Το ερώτημα είναι τα δικά μας τι κάνουν στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο. Κύριε Σαχίνη, εξ αφορμής του δημοσιεύματος, για να ξεκινήσουμε αυτό, ναι, το να γράφονται ανακρίβειες και να καλλιεργείται μια πλαστή εικόνα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξ αφορμής μιας άσκησης είναι το λιγότερο αντιδεοντολογικό, εάν αυτό συμβαίνει για τις θεάσεις του δημοσιεύματος. Το χειρότερο είναι επικίνδυνο, εάν γίνεται στρατευμένα για τη δημιουργία κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα μοιραία το συσχετίζουμε με το αντίστοιχο άρθρο των Τεσσάρων, αν θυμάμαι καλά, στις 30 Ιουλίου το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, μέσα αυτού του άρθρου παρουσιάστηκε λοιπόν ότι σε κοινούς σχηματισμούς θα πετάξουν ελληνικά και νατοϊκά μαχητικά, ελληνικά και τουρκικά μαχητικά, σε νατοϊκή άσκηση, καθότι το κλίμα πλέον έχει βελτιωθεί και οι δύο χώρες κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης των σχέσεων. Αυτό είναι αναλυθές και είναι και παραπλανητικό. Υπό την έννοια ότι η συγκεκριμένη άσκηση, η NATO Tiger Meet, όπως λέγεται, την οποία αν θυμάστε φιλοξενήσαμε πέρσι στην 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο, όπου δεν δώσαμε τελικά πρόσκληση στην τουρκική πολεμική μοίρα και δεν ήρθε, σωστό, δεν μας επισκέφτηκε, δεν είναι μία νατοϊκή άσκηση. Είναι μία άσκηση η οποία, αν μου επιτρέψετε να το πω απλά και λαϊκά, είναι μία αεροπορική Eurovision, χωρίς αυτό να μειώνει την αξία της στο επιχειρησιακό και τακτικό κομμάτι για τους συμμετέχοντες. Είναι μία άσκηση που ξεκίνησε από μία παρέα εντός αγωγικών
δύο πολεμικών μοιρών το 1960. Σε αυτή την παρέα προσθέθηκε και μια τρίτη πολεμική μοίρα, μια Αμερικανική, μια Βρετανική και μια Γαλλική. Και σταδιακά όλο αυτό εξελίχθηκε σε μια τεράστια άσκηση, με συμμετοχή 80 έως και 100 αεροσκαφών κάποιες χρονιές, με πολύ καλά σενάρια, τα οποία όμως, η οποία άσκηση έχει μια υψηλή εποπτεία από τη λεγόμενη NATO Tiger Association, που είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, κάτι τελείως ανεπίσημο σχέση με το NATO. Ναι. Άρα δεν είναι σφραγίδα επισήμως του NATO, λέτε. Είναι κάτι παράλληλο, σύγχρονο, μάλιστα, που περιέχει χώρες μέλη του NATO προφανώς, τις δυνάμεις του, αλλά δεν είναι νατοϊκή άσκηση με τα σκληρά χαρακτηριστικά όπως λανσαρίστηκε στον τύπο. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Φέτος είναι στον Μπάρι της Ιταλίας, έτσι. Είναι στη Τζόγια Ντεκόλα, η οποία βρίσκεται νότια από τον Μπάρι και ανάμεσα στον Μπάρι και στο κόλπο του Ταραντά. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όχι, δεν έχει καμία σχέση NATO Tiger Meet με το επίσημο καλεμπάρι του NATO. Έτσι, γιατί αυτό περάστηκε και περνιέται ως κλίμα. Λοιπόν, αυτή η άσκηση εξαρτάται από την πρόθεση κάθε χρονιά κάποια χώρα να τη φιλοξενήσει. Μισό λεπτό, κύριε Καραβίδα, μισό λεπτό να επιμείνω. Άρα, αν το επόμενο διάστημα δούμε να πυκνώνουν δημοσιεύματα του τύπου σε κοινή νατοϊκή άσκηση ελληνικά και τουρκικά μαχητικά, δεν είναι νατοϊκή άσκηση. Αυτό μου λέτε. Σε ό,τι αφορά τη NATO Tiger Meet, δεν είναι νατοϊκή άσκηση. Και μάλιστα στην επίσημη σελίδα της NATO Tiger Association, που είναι ο σύλλογος, να το πω απλά, έτσι, των μοιρών που έχουν χαρακτηριστικό κλίσης τίγρης, είναι μια μεγάλη αεροπορική παρέα, είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γράφει ξεκάθαρα ότι καμία σχέση δεν έχει η συγκεκριμένη άσκηση με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή λέει, δεν θα μας βρείτε πουθενά σε κανένα οργανόγραμμα του ΝΑΤΟ, δεν θα βρείτε κανένα αντιπρόσωπό μας σε κάποιο επιτελείο του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα είναι παραπλανητικό να λέμε ότι υπό την ομπρέλα της συμμαχίας έχουμε προσέγγιση πλέον και συνεργασία ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών. Αυτό είναι κάτι ψευδές, τουλάχιστον είναι και παραπλανητικό, το οποίο είναι το χειρότερο. Μάλιστα. Μου επιτρέψτε να σας πω ότι όταν αυτό δημοσιοποιείται σε μία από τις κεντρικότερες εφημερίδες της χώρας, η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής σοβαρότητας, τότε σημαίνει για μένα κάτι άλλο, ότι εδώ φτιάχνεται μία εικονική πραγματικότητα στα πλαίσια ενός ΝΑΤΟ που δεν υπάρχει εδώ. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτή είναι η άποψη μου, κ. Σαχίνη, και μάλιστα αναφέρεται στο δημοσίευμα, υπενθυμίζεται μάλλον, ότι τα ελληνικά και τουρκικά μαχητικά ανάλογα συμμετείχαν στη διάρκεια της νατοϊκής άσκησης Neptune Strike του 23 στο χώρο του Αιγαίου, εντός του FIR Αθηνών, όπου συνεκπαιδεύτηκαν, σαν να είναι μια κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη άσκηση όντως συνεκπαιδεύτηκαν, όντως νατοϊκά μαχητικά ακολούθησαν επακριβώς την πορεία που τους δόθηκε για τα χρονικά πλαίσια για να βρίσκονται στην περιοχή της άσκησης, αλλά στο πήγαινα, να το πω απλά. Και στο έλα από την περιοχή της άσκησης έγινε ο κακός χαμός. Υπό την έννοια ότι πάλι δεν κατέθεσαν σχέδια πτήσης και υπήρχε το οξύμορο να αναχαιτήσουμε στο πριν και το μετά της άσκησης τα αεροσκάφη με τα οποία εντός εισαγωγικών συνεργαστήκαμε μέσα στην άσκηση. Μάλιστα. Αλλά για να μην χαλάσει το κλίμα, δεν τα μαθαίνουμε. Υπάρχει και κάτι όμως περισσότερο, έστω και με τα χαρακτηριστικά που περιγράφεται ότι είναι αυτή η άσκηση Tiger, σε σχέση με τους συμμετέχοντες Ελλάδας και Τουρκίας. Θα ήθελα να δώσω ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό πρώτα. Στην άσκηση αυτή εμείς δεν συμμετείχαμε κάθε χρονιά λόγω κονδυλίων, και όποτε συμμετείχαμε το μέγιστο με 4 αεροσκάφη. Οι Τούρκοι συμμετείχαν με 6 ως 8 αεροσκάφη κάθε χρόνο, με έναν έντονο διάκοσμο, με υπερβολική αποστολή προσωπικού σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, για να γίνει το λεγόμενο show force, δηλαδή προβολή δύναμης και κατά τη στοιχεία προβολή ισχύως. Φέτος λοιπόν οι Τούρκοι θα συμμετέχουν μόνο με 3 αεροπλάνα, δηλαδή 2 κύρια και ένα εφεδρικό, που αυτό αποτυπώνει είτε αδυναμία να υποστηρίξουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είτε ακόμα υπάρχει φόβος σε ό,τι αφορά την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στο εξωτερικό, δεδομένου ότι σταμάτησε η συμμετοχή της άσκησης, η συμμετοχή των Τούρκων σε αυτήν την άσκηση αμέσως με το πραξικόπημα, και είναι η πρώτη χρονιά μετά από 7 χρόνια που θα συμμετέχουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, δεν πρέπει να είμαστε επιλύσμονες του πολύ πρόσφατου αιματηρού παρελθόντος. Η μοίρα η τουρκική η οποία συμμετέχει είναι 192 φύλο καπλάν. Καπλάν σημαίνει τίγρη στα τουρκικά, και είναι, βρίσκεται στην αεροπορική βάση του Μπαλίκεση, του Παλαιοχώριου στα ελληνικά, 80 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά από τον Αδραμητινό κόλπο, απέναντι από τη Λέσβο. Εκεί λοιπόν υπήρχε 191 μοίρα κόμπρα και 192
του Καπλάν που λέμε τώρα. Υπάρχει κάτι επίσης μη ακριβές στο δημοσίευμα, ότι η μοίρα αυτή, η 192, συμμετείχε στο πραξικόπημα, γι' αυτό και έκλεισε και τώρα έρχεται πρώτη φορά. Οι περισσότερες πηγές, οι ξένες και οι τουρκικές, συμφωνούν ότι ήταν η 191 που ήταν στο πραξικόπημα, και μάλιστα αεροσκάφος το οποίο συνόδευσε τον Ερντογάν ανήκε στην 192, στους Καπλάν. Πού ήθελα να καταλήξω. Ο υπτάμενος ο οποίος συνόδευσε τον Ερντογάν, ο τότε μυναγός Γιουνούς Φοϊνάρ, στη συνέχεια συνελήφθη ως γιουλενιστής. Εκεί λοιπόν που θέλω να δώσω ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη τάξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και ειδικά της πολεμικής αεροπορίας, αναφορικά με την εμπιστοσύνη μεταξύ των στελεχών. Φανταστείτε λοιπόν να βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον που αρκεί η συκοφαντία του διπλανού σας προκειμένου να συλληφθείτε και να καταστραφεί η ζωή σας. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που πρέπει να το βάζουμε στη συλλογιστική μας αναφορικά με την ισχύ την πραγματική τη τουρκική πολεμική αεροπορία και των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα για να πάω στην ουσία που είναι και το σημαντικότερο. Δεν είναι μια τυχαία μοίρα η 192. Η 192 είναι μια μοίρα με την οποία μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Υπό ποια έννοια. Να σας θυμίσω ότι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, 8 Οκτωβρίου του 1996, υπήρξε μια πτώση εντός αγωγικών ή εκτός, όπως θέλει ο καθένας, φημολογούμενη κατάρρευση τουρκικού μαχητικού στο Αιγαίο από ελληνικό Μοιράζ 2000. Μάλιστα, διασώθηκε ο ένας από τους δύο πιλότους και η κόρη του σήμερα διεξάγει αγώνα και δικαστικό εναντίον της χώρας μας. Αυτό είναι το ένα. Το σημαντικότερο όμως για εμάς είναι ότι ο θάνατος, η δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη στο πέλαγος άνωθεν της Καρπάθου προήλθε από αεροσκάφος 192 μοίρας. Ο Χαλίλ Ιμπραήμ, ο οποίος ήταν ο χειριστής του τουρκικού αεροσκάφους, ήταν ο υπτάμενος ο οποίος ανήκε στην 192 μοίρα και ο οποίος, πέφτοντας με επιθετικό τρόπο πάνω στο αεροσκάφο του Σμιναγού Ηλιάκη, τον δολοφόνησε, και δεν ήταν ένα απλό ατύχημα όπως μοιραία το παρουσίασε το επίσημο ελλαδικό κράτος. Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε. Άρα μου λέτε ότι με αυτή την ομάδα, την 192 φίλο, με αυτήν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα κάνουμε κοινή επίδειξη στον Πάρη της Ιταλίας? Δεν είναι επίδειξη, είναι συνάσκηση. Ναι, συνάσκηση. Στο παρελθόν, ναι, προσωπικά έχω συμμετάσχει αρκετές φορές και μάλιστα το 2015 που αναφέραμε με την πτήση του Ραφάλ, η οποία ήταν μια επιδεικτική πτήση από την πλευρά της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, συμμετείχα στο εικόνιο της Μικράς Ασίας. Άρα λοιπόν έχουμε πετάξει πολλές φορές δίπλα τους, τους έχουμε δει. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ηλεκτρισμός όταν τους βλέπουμε, δεν υπάρχει καλό κλίμα, αυτό δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη και δεν θα αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε τι έχει γίνει. Και όταν τους κοιτάμε στα μάτια, όταν αναγκαζόμαστε να τους φίξουμε στο χέρι ή ακόμα και να συνεργαστούμε επαγγελματικά, σε επαγγελματικά πλαίσια, προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβουμε ότι εάν δοθεί η ευκαιρία και δοθούν οι απαραίτητοι κανόνες εμπλοκής από δεσμευμένοι, η ελληνική πολεμική αεροπορία και οι ενόπλες δυνάμεις θα τελειώσουν το ζήτημα του Αιγαίου κατευθείαν. Και το πιστεύω αυτό και μπορώ να το υποστηρίζω μέχρι αύριο. Κύριε Καραβίδα, θέλω να σας ρωτήσω, ήθιστε όταν υπάρχει μια τέτοια αρνητική τριβή μεταξύ δύο τμήματων των πολεμικών αεροποριών? Εδώ μας είπατε ότι υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, διπλό τουλάχιστον. Και το κομμάτι ιδίως κατάρριψης του Ηλιάκη μας αφορά αμεσότατα. Ήθιστε να βάλεις δύο τέτοιες μονάδες να συμμετέχουν σε κοινή άσκηση? Θα αλλάξεις το κλίμα έτσι δηλαδή? Θα ξεχάσουν? Το κλίμα δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Και θα μου επιτρέψετε να φύγω λίγο από το επαγγελματικό μου παρελθόν και να μπω στο ακαδημαϊκό, να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτό. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη δράση του τουρκικού κρατικού δρόντα υπό το οριζόντιο πρίσμα των νησίδων θεωρίας των διεθνών σχέσεων εντός του κρατοκεντρικού συστήματος, ως αν η Τουρκία να ήταν ένα κανονικό κράτος όπως είναι το Λουξεμβούργο ή η Ολλανδία. Αυτό ήταν διάχυτο ως αίσθηση και στο άρθρο των Τεσσάρων και η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Μάλιστα, παρουσιάστηκε από πολλούς στο άρθρο των Τεσσάρων ως ρεαλιστικό. Δεν είναι ρεαλισμός αυτό, είναι κινησμός. Διότι ρεαλισμός με βάση τις νησίδες θεωρίας των διεθνών σχέσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνει πολιτική η Τουρκία. Και τι θέλω να πω. Η Τουρκία, είτε με το πλαίσιο της νεορεαλιστικής προσέγγισης, του επιθετικού ρεαλισμού συγκεκριμένα, είναι μια χώρα η οποία ψάχνει ως απόλυτο βαθμό ασφάλειας την ηγεμονία, ψάχνει τον ηγεμονισμό. Λοιπόν, εάν πάμε τώρα στην κλασική θεώρηση, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι
η τουρκική ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή, η οποία δημιουργεί το πρόβλημα. Γιατί πρέπει να εστιάσουμε στον τουρκισμό και να δούμε τι είναι ο σύγχρονος τουρκισμός. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στον τέταρτο γεωπολιτικό πυλώνα αυτός της πληροφορίας πολιτισμού και πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένους γεωπολιτικούς δείκτες από την εθνολογία, από την ιστορία, από τη θρησκεολογία, ακόμα και από τη μεταφυσική, για να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η κοινωνία η τουρκική, η οποία βρίσκεται σε συνέργεια με τον κρατικό βρόντα, που τον τροφοδοτεί, που επηρεάζεται από αυτόν. Είναι όλος ο τουρκισμός, είναι ένα κράμα που αποτελείται από τον κεμαλικό σοβινισμό και όχι εθνικισμό των έξι βελών της τουρκικής κεμαλικής ιδεολογίας, του μεταφυσικού παντουρκισμού και του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Όλο αυτό το κράμα μαζί δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο προσπαθεί να αποτυπώσει η γαλάζια πατρίδα. Έχει άμεση σχέση με τη γερμανική σχολή της γεωπολιτικής, την κακή σχολή, αυτή του Χάους Χόφερ, η οποία έδωσε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και εν ολίγης αυτό που ζητάει η γαλάζια πατρίδα δεν είναι τίποτα άλλο από το Lebensraum, από το ζωτικό χώρο. Εδώ λοιπόν έχουμε το πάντρεμα της νοοτροπίας του μουσουλμάνου Γαζί μαζί με τον Νομά Επίλη από τις θέπες της Μικράς Ασίας. Εάν δεν καταλάβουμε ποια είναι η ρίζα του τουρκισμού, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του τουρκικού κρατικού βρόντα. Και τελειώνω με αυτό, είναι οξύμορο τη στιγμή που ο τουρκικός κρατικός βρόντας λειτουργεί ξεκάθαρα στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων υπό το πλαίσιο του ρεαλισμού, είτε είναι κλασικός, νεοκλασικός, είτε είναι νέο ρεαλισμός, και εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε αντίστοιχα μια πολιτική η οποία εντάσσεται με βάση τις διεθνείς σχέσεις σίγουρα σε ένα πλαίσιο μη ρεαλιστικό, αλλά κάτι το οποίο δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Κύριε Καραβίδα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία, έχοντας απλώς τον τραχανά της, χωρίς να κρύβεται, με πανηγυρικό κλίμα μιλά για τις εξελίξεις δραματικές στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπου το αρμενικό στοιχείο έχει τελειώσει. Βομβαρδίζει στη Συρία, έχουμε και μία εμπλοκή με την πτώση drone από αμερικανικές βολές. Βομβαρδίζει Κούρδους. Λέει ότι βομβαρδίζει και θα βομβαρδίζει Κούρδους στο Ιράκ. Γενικώς δεν κρύβει τις διαθέσεις της. Υπό το πρίσμα αυτό, πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι ένας διάλογος μαζί της? Διότι εδώ μπαίνουμε μπροστά σε μια πολιτική διαπραγμάτευση από μεθαύριο, που έχει και ένα ορίζοντα το Δεκέμβριο σε επίπεδο Υπουργικών Συμβουλίων συνάντηση Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο πώς αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, καταλήγουμε λοιπόν σε ζητήματα αξιακά και γίνεται εμφανές ότι η τουρκική συμπεριφορά μελετημένη εντός του κλασικού και νεοκλασικού ρεαλισμού, καταλήγουμε πού? Στην ανθρώπινη φύση που έλεγε ο Hans Morgenthau. Και πέρα από τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Ασσυρίων, είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε στην απεσιόδοξη οπτική. Γιατί θυμίζουμε την κατάπτυξη των κουρδικών εξεγέρσεων στη δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα από τους Νεοτούρκους, τη μεθοδική εκδίωξη των μη τουρκικής καταγωγής πολιτών στη διάρκεια του Μεσοπολέμου για να δημιουργηθεί τουρκική αστική τάξη. Έτσι έφυγε ο μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων από εκεί, στη δεκαετία του 30, αμέσως μετά τις συμφωνίες με τον Βενιζέλο. Λοιπόν, εν συνεχεία, το Βαρλίκ Βεργισσή, το φόρο περιουσίας, όταν η Ελλάδα στέναζε κάτω από την τριπλή κατοχή στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που στην ουσία πήραν την περιουσία, έστειλαν στα κάδεργα και έδιωξαν πάλι ένα μεγάλο κομμάτι από το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είχε μείνει και το εβραϊκό και το αρμενικό. Τα Σεπτεμβριανά του 25, η διαδρομή των Ελλήνων της πόλης, της Σύμβρου, της Τενέδου, το 64, η εισβολή και κατοχή 38% της Κύπρου, το τουρκικό Κάσους Μπέλι, καταπίεση σήμερα των Αλεβιτών εντός της Τουρκίας, των Κούρδων, η τουρκική κατοχή στο Βόρειο Ιράκ, η Συρία, οι φυλακίσεις. Όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε την Τουρκία και να λέμε ότι θα συζητήσουμε με κανονικούς ανθρώπους. Και εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να είμαστε αιμονικοί στο διεθνές δίκαιο όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει δίκαιο χωρίς ισχύ. Αυτό παραπέμπει στον κλασικό διάλογο των ομιλίων, στη θουκυδή αντίληψη περί της ισχύως και του δικαίου. Πρέπει να επιμείνουμε στο να ανεβάσουμε την ισχύ μας συνολικά σε όλους τους γεωπολιτικούς πυλώνες και στους τέσσερις, και όχι στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει πάρει ένα ξεκάθαρο δρόμο προς την Ανατολή. Μπορεί να υποστηριχθεί αυτό με πάρα πολλά επιχειρήματα. Δεν πρέπει να είμαστε εμείς οι επισπεύδοντες να συζητήσουμε μαζί τους. Ξέρετε, κύριε Καραβίδα, δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε ή όχι επισπεύδοντες, αλλά νομίζω ότι τα δείγματα γραφής, δηλαδή την ώρα που εμείς δεν πολύ μιλάμε για την Κύπρο, οι απέναντι όχι απλά μιλάνε, αλλά δίνουν και τον τόνο. Λένε δύο χωριστά κράτη,
Εδώ έφτασε ο κύριος Φιντάν χθες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και άλλο το αφεντικό της ΜΙΤ, να μας λέει ότι ας μην επιληθεί το Κυπριακό, να μοιράσουμε τους υδρογονάνθρακες. Και βλέπω ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν έτοιμοι κάποιοι να το συζητήσουν. Δηλαδή άλλη ταχύτητα στην προσέγγιση. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δείχνουμε όμως συλλογικά ως σύστημα ασφάλειας, αν υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα, να μην αντιλαμβανόμαστε εμείς πραγματικά τι σημαίνει απέναντι. Βλέπουμε τώρα τις φωτογραφίες πρόσφατα από την περιοχή του Αρτσάχ από Αζέρους, δηλαδή Τούρκους. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται, αν τους μελετήσουμε έτσι πολιτισμικά, αισθάνονται πιο Τούρκοι, πιο καθαροί Τούρκοι από τους σημερινούς Τούρκους της Τουρκίας. Λοιπόν, να κρατάνε στα χέρια τους κεφάλια κομμένα, όπως τα ίδια είδαμε και στη Συρία, όπως τα ίδια είδαμε και στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους, εμείς πρέπει να έχουμε πλήρη συνέστηση του τι συμβαίνει αξιακά στον ψυχικό τους κόσμο. Λοιπόν, προσπαθούν να μας εξαφανίσουν γεωπολιτικά, προκειμένου να επιτύχει η ηγεμονία η Τουρκία, ο μοναδικός αντίπαλος, πραγματικός κρατικός δρόν, είναι το δίπολο Ελλάδας και Κύπρου. Δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες και να είμαστε περιχαρακωμένοι μέσα σε θεωρητικά πασιφιστικά πλαίσια όπως αυτά των προηγούμενων δύο δεκαετιών που μιλούσαν για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώσεις ακριβώς ότι συμβαίνει στην τουρκική κοινωνία, ότι έχουμε αυταπάτες, ευχάριστες αυταπάτες. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμός υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων δεν μπορεί να είναι μια απάντηση στη ρεαλιστική πολιτική της Τουρκίας. Δηλαδή, ερμηνεύουμε την Τουρκία με βάση τη ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων, αλλά εμείς επιλέγουμε πολιτικές οι οποίες έρχονται από το νεορεαλισμό, συγγνώμη, από τον νεοφιλελευθερισμό των διεθνών σχέσεων, όπως είδαμε για παράδειγμα στην περίοδο του Μεσοπολέμου και που καταλήξαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι γραμμένα, είναι λυμένα και δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αντίστοιχα δημοσιεύματα σαν αυτά τα οποία αναφέραμε, που δημιουργούν μια επίπλαστη εικόνα. Δηλαδή, τι αναφέρθηκε στο δημοσίευμα στο άρθρο 4, ότι τα κοιτάσματα είναι περίπου το χρέος της Ελλάδος, άρα ήδη θα το είχαμε καταναλώσει. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια σκληρή γραμμή. Τα νησιά μας δεν μπορούν να είναι γεωπολιτικά μετέωρα. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είμαστε μελλοντολόγοι, υπάρχουν σενάρια επί υποσενάριων για το μέλλον. Η ευθύνη δικιά μας είναι να δουλέψουμε το καλύτερο σενάριο για μας, ώστε να αυτοεκπληρούμε την προφητεία. Και ποιο είναι αυτό το σενάριο? Να γίνει ξεκάθαρο στη μερίδα του Αμερικανικού κατεστημένου, οι οποίοι είναι οι παραδοσιοκράτες, οι οποίοι ακόμα βλέπουν με ψυχροπολεμική οπτική το γεωγραφικό χώρο της Τουρκίας και όχι τον κρατικό δρόντα σε συνέργεια με την κοινωνία του, και να το ξεκαθαρίσουμε όσο γίνεται σε όλα τα φόρα, στα απλά, στα μεσαία και στα υψηλά, ότι αυτός ο δρόν έχει τάσεις οι οποίες είναι όχι απλά προς την Ασία, αλλά είναι τάσεις ηγεμονικές. Τα τρία ορόσημα έχουν να κάνουν καταληκτικά το 2071, στα χίλια χρόνια μετά τη μάχη του Μάτζικερ, να βρίσκεται η Τουρκία στις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις. Αυτό είναι ρεαλιστικό? Φυσικά και δεν είναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι συνομιλούν με την ιστορία. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε ξεκάθαρο στο δυτικό κατεστημένο ότι αυτή η χώρα, έχοντας ροπή μέσω του παντουρκισμού προς την Ασία, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος αναχωματικός δακτύλιος, ένα νέο κρυπίδωμα μέσω της γραμμής από τον αρκτικό κύκλο. Υπενθυμίζουμε τα της Σουηδίας και τα της Νορβηγίας που κατεβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, και μέσω της Κύπρου και προς την Ινδία να δημιουργηθεί ένας καινούριος αναχωματικός δακτύλιος με τα τρία front state, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, που να δημιουργήσει το νέο ανάχωμα των δημοκρατικών εντός ή εκτός εισαγωγικών δυνάμεων της Δύσης απέναντι στον επεκταδισμό της Ανατολής. Και εστιάζουμε στην Κίνα. Αυτό πρέπει να το πουλήσουμε, πρέπει να το δουλέψουμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την Τουρκία να αμφιταλαντεύεται και να θεωρείται ακόμα από μερίδα του Αμερικανικού κατεστημένου ως σημαντική. Υπάρχει ο παράγοντας του Κουρδικού, πάντα θα βρίσκεται εκεί πέρα ως τριαλίδα, κάποτε θα ανάψει. Δεν πρέπει να είμαστε εμείς οι επισπεύοντες και να δώσουμε γεωπολιτικό χώρο. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Ή θα επιβιώσουμε ή θα μας καταπιούνε. Εάν πάμε στο επόμενο βήμα, μέσω της Χάγης, να δώσουμε το οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι σε βάθος χρόνου δεν θα σταματήσουν, γιατί είναι μια δύναμη η οποία είναι ηγεμονική. Και τελειώνουμε το εξής. Παρατηρούμε κάποιους πολύ αξιόπιστους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί σήμερα, να εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση το ακαδημαϊκό πλαίσιο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο είναι όπλο στη φαρέτρα μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε χωρίς κάποια ελαστική ερμηνεία να βρίσκουμε συνέχεια σε κάθε λύση ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε το ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο, προκειμένου να βρίσκουμε εθνικά προσιτές και καλές λύσεις σε κάθε πρόβλημα.
και όχι να βρίσκουμε σε κάθε λύση ένα πρόβλημα με βάση διατάξεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι προβληματικές. Αυτό ήθελα να πω σαν μια μεγάλη εικόνα. Κύριε Καραβίδα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω όμως να πάω και σε μερικά πρακτικά ζητήματα, διότι όση ώρα μιλάμε και μετά από 1,5 μήνα, εμείς το έχουμε προειδιάσει τους ακροατές μας, μετά από 1,5 μήνα είδαμε από την πρώτη Ταξάς δεκάδες ελικόπτερα στον αέρα στα πλαίσια της άσκησης Πέλεκης, και αυτό είναι επιστοποίηση ότι δεν βούλιαξαν ελικόπτερα. Καλά, μετά από 1,5 μήνα. Την ώρα που τέθηκαν τα κρίσιμα ερωτήματα, απαντήσεις δεν υπήρχαν. Η βάση είναι υποβρύχια. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, γι' αυτό γίνεται άλλωστε έρευνα. Η εικόνα της επικοινωνίας καλά κρατά στην πατρίδα μας. Ρώτησα προηγουμένως, σας ρώτησα. Καλά οι Τούρκοι. Για λόγους διαλόγου έχουν χαμηλώσει τους δείκτες παραβάσεων παραβιάσεων, δεν τους έχουν εξαφανίσει, έχουν σταματήσει περιπτήσεις. Εμείς στον εθνικό μας εναέριο χώρο έχετε εικόνα μέχρι πού πετάμε και πώς πετάμε? Κοιτάξτε, πετάμε κανονικά, αλλά το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε μια ποιοτική διαφορά από τη δολοφονία του Σμιναγουλία και μετά. Δηλαδή, αντί να φύγουν οι Τούρκοι μακριά, καθίσαμε εμείς μακριά, ακολουθήσαμε αυτό το οποίο ονομάζεται στην ατοϊκή ορολογία air policing. Και air policing κάνουμε πού? Air policing κάνουν τα ελληνικά αεροσκάφη όταν μπαίνουν στον αλβανικό εναέριο χώρο ή παλιότερα στο βουλγαρικό, στα πλαίσια αποστολής που έχει δοθεί από τον ΝΑΤΟ. Δεδομένου αυτές οι χώρες, αρχικά η Βουλγαρία και τώρα η Αλβανία, ακόμα δεν έχουν αεροπλάνα. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι στο Αιγαίο κάνουμε air policing, και αυτά είναι οι λόγια τα οποία έχουν υποθεί από αρχηγούς πολεμικής αεροπορίας και μετέπειτα γηθά, ανθρώπους οι οποίοι σήμερα είναι τηλεσχολιαστές στα παράθυρα και δεν ντρέπονται πραγματικά όταν λέγαν στα πληρώματα τα οποία βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή στα Ρέντινες, στο Καστέλι, στη Λίμνο, στη Σκύρο, ότι στο Αιγαίο κάνουμε air policing. Δηλαδή, μην πάτε κοντά στον Τούρκο, μην του δείξετε την πυγμή σας. Θα ήθελα να πω για την εικόνα, σε ό,τι αφορά το σχολιασμό που γίνεται και την ανησυχία για την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων, αυτό είναι δόκιμος και δεν πρέπει να υπάρχει. Βλέπουμε ένα νεομακαρτισμό πραγματικά στο συγκεκριμένο πεδίο, όπου όπως ήταν αντίστοιχα τα κομματικά τρόλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να υπάρχουν τρόλ συγκεκριμένων κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι προσπαθούν να επιτεθούν σε καθέναν ο οποίος κάνει μία κριτική ή εκφράζει την αγωνία του. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός αυτή τη στιγμή στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, ένας συγκεντρωτισμός μέσω του ΓΕΘΑ που χρησιμοποιεί παντού τη διοίκηση ειδικών δυνάμεων, έχει παραγωνίσει στους άλλους τρεις κλάδους. Αυτό δεν είναι σωστό, δημιουργεί προβλήματα και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι προστατεύουμε το θεσμό, οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι θεσμός, κύριοι. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι οργανισμός. Και ο οργανισμός εξαρτάται από τα στελέχη και κυρίως τα χαμηλόβαθμα και αυτά τα οποία βρίσκονται στη μέση της επετηρίδας. Και όχι από αυτούς που βρίσκονται πάνω. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε πέρα από τη διαβίωσή τους και το ηθικό τους και το κίνητρό τους. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε την ηγεσία στο απειρόβλητο όταν κάνει κινήσεις οι οποίες είναι προβληματικές. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και θα τα αναφέρω, κύριε Σαχίνη, δεν τρέπομαι. Ναι, ναι. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται και με το εξοπλιστικό. Ακούστε, κύριε Καραβίδα, εγώ έδωσα έτσι το Στεφανοβίκιο, γιατί μου έκανε εντύπωση η ευκολία από χθες το απόγευμα να παίζει εικόνα με τα ελικόπτερα στον αέρα, όχι όλα βεβαίως, αλλά κουβέντα για το τι έχει στηθεί και πραγματοποιηθεί στο Στεφανοβίκιο, που είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές, πάρα πολύ μεγάλες. Εδώ έφτασε γνωστός ρεπόρτερ και μη εξαιρετές του Sky να λέει δεν θέλω να τα πω. Όμως δεν μένω εκεί, μένω σε αυτό που μόλις περιγράψατε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα στα εξοπλιστικά που λέτε. Εδώ τίθεται θέμα ότι η Γενή Σαφάκ βγάζει για τους δικούς της προπαγανδιστικούς λόγους, συνδεόμενοι με το Χακάν Φιντάν ευθέως και το ροντογανικό καθεστώς, ότι στα 156 νησιά και βραχονησίδες και νησίδες της χώρας δεν υφίσταται πια στρατιωτικός εξοπλισμός, και η απάντησή μας είναι δεν έχουμε με 36 ώρες καθυστέρηση αλλάξει τον αμυντικό μας σχεδιασμό. Μα η Γενή Σαφάκ είπε άλλο, ότι εκεί που υπήρχε δύναμη δεν ενισχύεται περαιτέρω, άρα και στον εξοπλισμό. Με ρωτάνε πολύ καλά, έχεις έναν από τους ικανότερους στο παρελθόν υπτάμενους, έχει πετάξει Ραφάλ, δεν μπορεί να μας πει μια γνώμη? Χρειάζονται τα F-35 στη χώρα ή χρειάζονται για άλλους να έρθουν στη χώρα? Σε αυτό έχω τοποθετηθεί και γραπτός και με παρεμβάσεις, και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί και έχω δεχθεί επιθέσεις. Λοιπόν, δεν έχω ανάγκη κανέναν προσωπικού και θα πω αυτό το οποίο
αντιλαμβάνομαι εγώ με βάση την εμπειρία μου και με βάση όση πατριοσύνη έχω. Το ζήτημα των εξοπλισμών σχετίζεται με την απειλή. Παίρνουμε εξοπλισμούς με βάση την απειλή και όχι με βάση του τι κυκλοφορεί στην αγορά, σαν να μπαίνουμε σε ένα παιχνιδάδικο. Πού θέλω να καταλήξω. Είδαμε χθες, προχθές, πότε ήταν, την επίσημη τελετή για την πρώτη Μπελαρά. Mm-hmm. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτά τα απειλή είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στην πραγματική απειλή από την Τουρκία. Η πραγματική απειλή δεν σχετίζεται με συμβατικές δυνάμεις όπως είναι μαχητικά αεροσκάφη ή πλοία. Σχετίζεται με την πρόοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στα περιφερόμενα πυρομαχικά, στα μη επανδρομένα, σε αυτά τα μικρά όπλα, τα οποία είναι φτηνά, τα οποία μπορούν να ανανεωθούν και δημιουργούν κορεσμό. Δηλαδή, μία μεγάλη πλατφόρμα όπως είναι μία Μπελαρά ή ένα μαχητικό αεροσκάφος ή μία πτέρυγα μάχης, για παράδειγμα, με αντιεροπορικά όπως είναι τα Patriot, όπως είναι τα S-300 ή όπως είναι τα Τζιμπάτ, τα μικρότερα. Είναι μεγάλο ζήτημα το πώς θα επιβιώσει από περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία σε συνθήκες μείωσης θα δημιουργήσουν, και artificial intelligence όπως λέγεται, θα δημιουργήσουν απίστευτο κορεσμό. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε στα όπλα των πλατφορμών που έχουμε. Διαθέτουμε, κύριε Σαχίνη, 70 αεροσκάφη Block 30 και Block 50, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε επίπεδο αντιπαράθεσης αέρος-αέρος με τα ηλεκτρονικά που έχουν. Και δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε χτίσει τη βάση μας, να πάμε στο επόμενο βήμα. Υπενθυμίζω στα προβλήματα, στο σεισμό στην Τουρκία ή στο πρόσφατο, στη μεγαλύτερη ατυχία, φιάσκο, πες το όπως θέλετε, που έγινε στη Λιβύη και χάσαμε 5 ανθρώπους. Δεν είχαμε να στείλουμε σε 130, δεν έχουμε ελικόπτερα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν ζητήματα διαθεσιμότητων, όταν υπάρχουν ζητήματα με το προσωπικό, όταν για αεροσκάφη εξαιρετικά όπως είναι τα Block 52 Plus Advanced που παραλάβαμε πριν 14 χρόνια, δεν έχουμε ακόμα τρακτή διασκόπευσης, δεν έχουμε τα όπλα που έπρεπε να έχουμε αέρος εδάφους, δεν μπορούμε να συζητάμε για το να δίνουμε 400 εκατομμύρια το χρόνο για ένα αεροσκάφος το οποίο, θα το πω σε ορολογία, είναι nice to have, θα ήθελα να το έχω, αν είχα λύσει όλα τα υπόλοιπα και αν στη διαβίωσή του ο κόσμος μου στην καθημερινότητα, όχι μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, αυτοί που βρίσκονται στο στράτευμα, αλλά και η κοινωνία, ήταν εντάξει. Εφόσον δεν έχω αναπτυξιακό μοντέλο πουθενά, εφόσον δεν έχω αξιοποιήσει την πολεμική βιομηχανία, δεν μπορώ να πηγαίνω σαν σε παιχνιδάδικο και να στηρίζω πολιτική καριέρα, για να το πω ευθέως, για να πάρω τα F-35. Λοιπόν, για να το σχετίσω με το Στεφανοδίκιο και τις φωτιές, είδαμε ότι στη φωτιά στην Αγχίαλο κατευθείαν διατάχθηκε δε και στην ουσία απομακρύνθηκε ο διοικητής. Ο διοικητής τα είχε κάνει όλα σωστά. Αυτό χρησιμοποιήθηκε από το ΓΕΘΑ να εκτεθεί πολεμική αεροπορία. Ενώ είδαμε ότι στην περίπτωση του Στεφανοβικίου δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι υπάρχει διαμάχη σε σχέση με την επόμενη αγορά ελικοπτέρων. Το ΓΕΘΑ θέλει απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη πλευρά. Η πολεμική αεροπορία θέλει διαγωνισμό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι, σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας του ΓΕΘΑ, εάν αναλάβει αεροπόρος, φυσικά και δεν θα υπάρχει αυτό το κάθετο μοντέλο διοίκησης του κλειστού ελέγχου, θα υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα αφήσουμε εντός εισαγωγικών, ενδεχομένως να αλλάξει και να πάει σε κάτι πιο φυσιολογικό. Άρα λοιπόν, τέτοιες μικρότητες, έτσι, σε επίπεδο υπηρεσιακό, επηρεάζουν το αν θα μεγαλώσουμε το θέμα στην Αγχίαλο για να εκθέσουμε την πολεμική αεροπορία ή αν θα κρατήσουμε το θέμα πίσω στο Στεφανοδίκιο για να μην εκθέσουμε το στρατό ξηράς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, υπάρχουν ακόμα και σήμερα ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι πάσχουν από κλαδισμό. Αυτά είναι απαράδεκτα. Έχετε δίκιο. Άρα μου λέτε ότι το F-35, αν είχα άλλα λιμένα, να το συζητήσω. Εδώ με ρωτάει κάποιος, κύριε Καραβίδα, λέει, επειδή τα εξοπλιστικά είπατε ότι παίζουν ρόλο, Φερρυππίν δεν έχει σημασία αν οι νέες φρεγάτες θα έχουν σκάλπα πάνω ή το τι θα έχουν όλα τα οπλικά συστήματα? Είναι μόνο οι πλατφόρμες πώς έρχονται στη χώρα? Έχουν όλα ρόλο. Όχι, φυσικά, γι' αυτό ανέφερα πριν ως παράδειγμα τα Block 30 και τα Block 50. Δεν είναι μόνο οι πλατφόρμες, είναι κυρίως τα ηλεκτρονικά τους και κυρίως τα οπλικά τους συστήματα. Δηλαδή, πλέον έχουμε φύγει τουλάχιστον στο αεροπορικό κομμάτι από τις πλατφόρμες και έχουμε πάει στα όπλα. Όταν λοιπόν ένα όπλο όπως είναι ο Jasmine, για παράδειγμα, Extended Range, μπορεί να φτάσει στα 1500 χιλιόμετρα, τον οποίο δεν μας το δίνουν οι Αμερικανοί, το έχουν δώσει στους Πολωνούς, για παράδειγμα, αλλά σε εμάς δεν το δίνουν. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει και γεωπολιτικές προεκτάσεις. Δηλαδή, πλέον, τι θέλετε από εμάς? Παίρνουμε το ωραίο στολίδι. Σωστά. Παίρνουμε το ωραίο πανάκριβο στολίδι, μου λέτε, χωρίς όμως τα παρεμπόμενα, που είναι και τα πιο κρίσιμα. Να τα πάρουμε, αρκεί να μας κάνετε γεωπολιτική προμετωπίδα σας.
και κινηματοθράφει τις επιθετικότητες από την Ασία. Είτε είναι Κίνα, είτε είναι Τουρκία. Στέφανος Καραβίδας, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση με πολύ πάθος, αλλά χωρίς να στρογγυλεύει, με πολλές γωνίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραβίδα, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.